Χρήσανθε. Όταν τα λέγαμε εμείς για το Σαράκι όμως, σφύριζα τα διάφορα. Πες μας για το Σαράκι, όντως, πες μας για το Σαράκι. Να σας το πω ταλέντο σαράκι. Αυτό. Ο άνθρωπος έχει οριστεί από την αρμόδια καταπληκτική αυτή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με τον κύριο Φιλιππούση που είναι εκτελεστικός μέχρι τέλος Αυγούστου πλέον. Ναι. Γιατί ανανέωσε ο κύριος Μπαλτάκο στη θητεία του για τρεις μήνες. Έκανε την εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή και ανανεώθηκε. Ναι. Και όταν βγάλουμε τον κύριο Μπαλτάκο την επόμενη φορά πρέπει να το ρωτήσουμε. Με τι κριτήρια έχει ανανεωθεί η σύμβαση του κυρίου Φιλιππούση. Τι ακριβώς έχει κάνει ο κύριος Φιλιππούσης για να ανανεώνεται η σύμβασή του. Γιατί βλέπω κρίσεις για τον Γκλάτεμπεργκ και ότι δεν με έχει πείσει οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Ο Φιλιππούσης δηλαδή μας έχει πείσει που όλος τυχαίως η εισήγηση του Σαράκη του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας μέχρι πρότινος της ΕΠΟ μαζί με τον κύριο Μπάρτζη που είναι ο προϊστάμενος του προϊσταμένου είχαν βγάλει το φάκελο αυτό για τον Άρη. Ελυπή μόνο αυτή και ενώ η επιτροπή η αρμόδια έδωσε άδεια στον Άρη. Γιατί ο Άρης, σε αντίθεση με όσα έλεγε ο φίλος μου Αχιλλέας ο Μπέος, είχε άδεια. Γιατί άκουσα για πολιτικές παρεμβάσεις, τίποτα άλλο. Ο Άρης είχε άδεια. Είχε ήδη άδεια, ναι. Δεν τον έκοψαν τον Άρη. Απλά πήγαν να κάνουν μια έφεση για να τον κόψουν τον Άρη στη δευτεροβάθμια. Oh. Αυτό επιχειρήθηκε και επειδή το σταμάτησε ο Άρης, γι' αυτό έγιναν όσα έγιναν. Και η UEFA τους εξευτέλισε κυριολεκτικά. Γιατί είπε στον πρόεδρο της Επιτροπής, αυτός δηλαδή που έκοψε και τον Ηρακλή τώρα. Έτσι. Γιατί μάλλον προφανώς έκανε αρνητική εισήγηση. Ναι. Αλλά τέλος πάντων είπε στον πρόεδρο της Επιτροπής ότι κάνεις λάθος. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα έπρεπε να ελέγχει όλους τους υπολείπους και να λέει σε όλους τους υπόλοιπους ότι εσύ και εσύ πρέπει να κάνεις έτσι τη δουλειά σου σωστά για να πάρουν οι ομάδες αδειοδότηση. Έκανε αυτός το λάθος. Το λάθος. Για να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι. Mm. Ο Άρης βέβαια θα το κυνηγήσει νομικά το θέμα. Το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και για τον κύριο Σαράκη και τον κύριο Μπάρτζη. Ο οποίος κύριος Μπάρτζη επίσης να πούμε Κώστα μια που με βγάλατε και με φιλοξενείτε στην ωραία σας εκπομπή. ότι ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας της ΕΠΟ δεν ήξερε ότι ο κύριος Κιουπτσίδης, τον οποίο βάλανε αντιπρόεδρο για να αντικαταστήσει τους προηγούμενους αντιπροέδρους, οι οποίοι επίσης έχουν κόλλημα λόγω του θέματος με την καταγγελία του Κούγια, είχε κακουργηματικό βούλευμα από τον Απρίλιο και επομένως δεν θα μπορούσε τον Ιούνιο να γίνει αντιπρόεδρος της διοίκησης του κύριου Μπαλτάκου. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και να μην μιλάει κανένας για όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα? Ναι. Τι ναι. Είναι. Αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ βάλαν κάποιον ο οποίος είχε κακουργηματικό βούλευμα από τον Απρίλιο και τον βάλαν τον Ιούνιο. Ο κύριος Μπαλτάκος είναι και νομικός. Ή επειδή είναι ο κύριος Μπαλτάκος φίλος μας, δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα στην Όμορφη Θεσσαλονίκη ή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, αλλά το βούλευμα δεν είναι κατά δίκη όμως. Το βούλευμα είναι εισήγηση. Το κακουργηματικό βούλευμα με βάση τον αθλητικό νόμο απαγορεύει την ενασχόληση σε οποιαδήποτε αθλητικό αξίωμα. Ο κύριος αυτός λοιπόν είναι στην ΕΠΟ και τον βάλανε αντιπρόεδρο στην ΕΠΟ να αντικαταστήσει έναν άλλον ο οποίος έβαγε τρεις μήνες. Δηλαδή ένας αντιπρόεδρος και οι πρόεδροι σε αργία γιατί κάναν το ένα. Ναι. Ο άλλος αντιπρόεδρος κακουργηματικό βούλευμα κτλ. Πώς γίνεται όλοι αυτοί να επιλέγονται στην ΕΠΟ και να παραμένουν. Δίνουν βιογραφικό. Δηλαδή όποιος έχει μπλεξίματα με τον νόμο πάει στην ΕΠΟ και μπαίνει στις επιτροπές. Ο ίδιος ο Κιουπτσίδης εδώ μεταξύ ποιος είναι? Ποιος είναι? Γιατί όλα έχουν σύνδεση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ένας εκ των τριών που έχει αναλάβει να βρει τι έγινε στην περίπτωση του Ντουρμισάη και έχει ασυρτάρει για δύο χρόνια την ΕΔΕ. Ο ίδιος. Φοβερά πράγματα. Αλλά. Αδυνατό να αντιληφθώ ότι ο Τάκης Μπαλτάκος, που είναι από τους κορυφαίους νομικούς στη χώρα, έχει κάνει τέτοια, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης τώρα. Δεν θέλει ο Άρης ή ο Ολυμπιακός να έχουν τρία χρόνια κεντρική διαχείριση. Μόνο αν βρουν οι φίλοι μας. Αν βρει και η ΑΕΚ για τρία χρόνια, μπορεί ας πούμε, να δεχτούμε να μην υπάρχει κεντρική διαχείριση. Έτσι. Ναι. Εκεί αυτά είναι τα ζητήματά μας. Τέλος πάντων, είναι ακριβώς το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλά κάθε ομάδα το αντιλαμβάνεται όταν έρχεται στο κεφάλι της. Ο Άρης, επειδή είναι μονίμως απέναντι σε αυτό το σύστημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τα δέχεται πρώτο στην κεφάλα του. Αυτό συμβαίνει. Και το δέχτηκε με το Λάσκοφ. Που ξεφτελίστηκε η Ελλάδα γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κύριε Μπέο, και όχι πολιτική παρέμβαση, το ΚΑΣ έβγαλε απόφαση και είπε τι είναι αυτές οι αποφάσεις που βάλατε για την υπόθεση του Λάσκο, πάλι μέσα από την ΕΠΟ. Και όλο τυχαίως αυτή η Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία έβγαλε την απόφαση Κώστα, και ξέρω ότι ο κόσμος ο περισσότερος λέει τι λέει τώρα αυτός οι μεταγραφές, τώρα αυτά έχουν σημασία, εδώ φεύγουν οι παίκτες και δεν μας λες κτλ. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή Διοντολογίας που έβγαλε αυτή την απόφαση για το Λάσκο, ελέγχεται τώρα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και για αυτή την υπόθεση και για δεκάδες άλλες που δεν προχώρησαν.
Όλος τυχαίως. Κάτι συμβαίνει. Σε κανένα δύο χρόνια θα μας πούνε ότι αυτό έγινε και εκείνο και το άλλο. Ο Άρης όμως ένα χρόνο είχε μείον 6 την κεφάλα του. Τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση. Ελπίζω κάποια στιγμή η πολιτεία, η πραγματική, να ασχοληθεί με τα ζητήματα. Γιατί εγώ πλέον θεωρώ ξεκάθαρα όσο επιτρέπεται αυτή η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ευθύνη της πολιτείας. Ξεκάθαρα για μένα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε τώρα. Στο ρεπορτάζ. Μία είδηση. Ο Άρης δήλωσε στο μπάσκετ, δεν το έχει πει, συμμετοχή στο Basketball Champions League. Το είπα χθες στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Ότι θα δηλώσει. Τώρα δήλωσε. Λοιπόν. Όχι, χθες στις 7.30 ο άγκοντος συνομιλητής όμως δεν το πίστευε, ο συμπαρουσιαστής σου δεν το πίστευε, που βγήκε ο φίλος μου κλεωμένης, σας ακούω κάθε μέρα, είναι πολύ ωραία εκπομπή. Ότι... που βγήκε ο φίλος μου κλεωμένης και έλεγε αυτό, του έλεγε ο άλλος προσπαθούσε να το... γιατί επειδή θέλει να πάει η ομάδα του, μήπως τη θέση του Αραίος, οπα, που τερμάτισε πιο πάνω. Οπα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, το Περιστέρι και ο Πάκο έχουν τερματίσει κάτω από τον Άρη, σωστά. Σωστά. Πώς λοιπόν λέμε ότι θα παίξουν αυτοί οι δύο και θα παίξει ο Άρης. Επίσης σωστά. Δήλωσαν αυτή τη συμμετοχή όμως ο Άρης πιο μετά. Ωραία, και τι σημασία έχει. Και ο Άρης με τις προθεσμίες είναι. Ο Άρης με τη σημείωση να παίξει ο Μίλους. Κάτι το οποίο είπε και ο Πάρης Ελεπίδης, ναι, προχθές νομίζω στην εκπομπή. Ότι έγινε. Ωραία. Και για την ανανέωση του Καστρίτη. Πώς γίνεται επίσης, μια που είσαι στον αέρα, ο Άρης να έχει εξυπηρετήσει τα πάντα σε σχέση με αυτά με τη FIBA, να παίρνει τα εύσημα από τον πρόεδρο της ΕΟΚ στη συνέντευξη τύπου που δίνει ο πρόεδρος της ΕΟΚ και την ίδια στιγμή να ζητάει να τον ρίξει και αφού τον ρίξει να του δώσει wild card. Πώς γίνεται αυτό όντως. Επίσης να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ο κύριος Ζωγιός δεν είπε χθες, δίσω καθήλυνα αρμόδιος, ναι, δεν είπε χθες ότι είναι παράνομη η απόφαση του ΕΣΑΚΕ. Είναι παράνομη η ακύρωση της απόφασης Επιτροπής Αδειοδότησης. Μάλιστα. Που ψήφισαν και βγήκε 8-4, σωστά. Σωστά. Ο Προμηθέας ψήφισε. Ο Προμηθέας ψήφισε, ναι. Αφού ψήφισε, πώς είναι παράνομο. Νομιμοποίησε με την ψήφο του την ψηφοφορία. Επειδή χάσαμε, είναι παράνομο, αν κερδίζαμε, θα ήταν νομιμό. Καταρχήν δεν ψήφισε. Καταρχήν δεν έχει λόγο η ΕΟΚ στα του ΕΣΑΚΕ. Πέρα από αυτό. Εγώ σου λέω όμως, ο Προμηθέας ψήφισε. Ψήφισε στους 4. Ψήφισε στη διαδικασία, άρα νομιμοποίησε τη διαδικασία. Δεν είπε είναι παράνομη η διαδικασία, δεν ψηφίζω. Ναι, αλλά ο κύριος Λιόλιος λέει ότι εγώ δεν είμαι Προμηθέας, εγώ είμαι ΕΟΚ πλέον. Ζήλεσε το Γιαννακόπουλο, που δεν ήταν μεγαλομέτωχος, ενώ ήταν. Εγώ σαν θεσμικός παράγοντας πλέον είμαι ΕΟΚ. Ο Προμηθέας έχει τη δική του διοίκηση. Ωραία, η επιτροπή είναι του ΕΣΑΚΕ, εσύ τι δουλειά έχεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν πρέπει να επικυρωθεί η εισήγηση της Επιτροπής Αδειοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Σωστά. Αυτό δεν λέει ο κανονισμός. Ναι. Άρα, τι, θέλω να βγάλω το Περιστέρι στην Ευρώπη. Και τώρα εσύ λες ότι ο Λιόλιος, ας πούμε, θέλει να βγάλει το Περιστέρι. Όχι. Γίνεται ένα λιζερίσι, εγώ νομίζω με. Όχι, εγώ λέω ότι θέλει να πει, ότι ναι, θέλει να πει, ναι, εγώ έσωσα την Άκη τον Άρη. Ορίστε, τους κράτησα στην, πιθανό, στην κατηγορία. Πιθανό και αυτό. Πιθανό. Σε κάθε περίπτωση είναι αστειότητες. Γι' αυτό μόνο εσύ κάνεις εκπομπή για τον μπάσκετ, δεν σε βλέπει κανένας. Όχι εσένα. Τον μπάσκετ δεν βλέπει κανένας. Στο γήπεδο πλέον. Όλοι το έχουν ξεφτυλίσει το άθλημα. Εντάξει, αυτό φταίνει και οι ίδιες οι ομάδες. Το έχουμε πει. Μόνο στον Ιγκαλισκόλ πάει ο κόσμος. 100%. και έμαθες τώρα. Στο ΣΕΦ και στο Παναθηναϊκό έχει καμιά 20.000. Έμαθες ποιος θα πάει προπονητής στον Παναθηναϊκό. Προπονητής στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Προπονητής στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ο Πέρτης πήγε στην Τουρκία. Προπονητής. Ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι στην Παρτιζάν. Ο Βόβορας δεν νομίζω να συνεχίσει. Ναι. Μετά την φετινή. Ο Καστρίτης. Πολύ κακή εικόνα. Ο Καστρίτης συμφώνησε να μείνει στον Άρη. Μπράβο τον Καστρίτη. Και νομίζω είναι ήδη Θεσσαλονίκη. Ή έρχεται, ναι, ή έχει έρθει ήδη. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Εντάξει. Ικανός τεχνικός που ήταν στην ΑΕΚ, στις εθνικές ομάδες, στον ΠΑΟΚ, στην Κηφισιά και τα λοιπά. Έχει πόσο καιρό το οποίο το λέμε αυτό το σενάριο. Γιατί γελάς. Μα πού είναι το περίεργο. Χαιρετίσματα σε ένα φίλο. Λοιπόν. Ωραία. Υπάρχει αυτό το σενάριο, γιατί περί σενάριου πρόκειται μέχρι στιγμής. Αλλά εμείς το μεταφέρουμε, το καταγράφουμε. Και για να άρα δούμε... επιστρέφει ο Παπαθεοδόρου στην Παναθηναϊκή οικογένεια, γιατί από μικρός είναι Παναθηναϊκός. Ο Γιαννακόπουλος, και ο Ηλίας και ο Βασίλης. Ο Γιαννακόπουλος επιστρέφει και αυτός. Η Θύρα 13 έβγαλε ανακοίνωση, βέβαια, τα ξεχνάμε όλα και τα λοιπά. Όλοι καλά, μαζί αγκαλιά. Όλα καλά. Προχωράμε. 10 εκατομμύρια ομάδα κάνω στο μπάσκετ και τα λοιπά. Και για να δούμε τι θα γίνει.
Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τι άλλη, θα μας έδινες. Η δεύτερη είδηση που θα σου δώσω, Κώστα, είναι σημαντική, διότι μετά από τις ραδιουργίες τις οποίες έκανα, άλλαξα τα παιχνίδια. Πρώτο παιχνίδι Άρης Γκόμελ 21 του μηνός στο Βικελίδης με κόσμο. Ωραία. Και παιδούχος ο Άρης. Ωραία. Έτσι, άλλαξα τη σειρά των αγώνων δηλαδή. Ένα. Δεύτερο, φέρνω επισήμως πλέον την Γκόμελ και για το δεύτερο παιχνίδι στο Βικελίδης. Και κλεισμένο των θυρών. Οριστικό UEFA. Οριστικό UEFA. Και το τρίτο, αλλάζω και την ημερομηνία του δεύτερου αγώνα. Την πάω από 5η-28 σε 4η-27. Α, σημαντικό αυτό. Γιατί 28 η γενέθλια η κόρη μου, η μικρή. Οπότε δεν γίνεται να λυπηγώ από τα γενέθλια του παιδιού 100%. Και να πάω σε μάτς που είναι και κλεισμένο των θυρών κιόλα. Έτσι. Δηλαδή, πρώτον, απέτρεψα το ταξίδι στο εξωτερικό με την κλήρωση με την Γκόμελ. Δεύτερον, άλλαξα τη σειρά των αγώνων. Τρίτον, άλλαξα και τη μέρα τώρα. Όλα αυτά, φυσικά, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, αλλαγές ημερομηνιών, αλλαγές ημερών και όλα τα υπόλοιπα, τα είχαμε πει από την πρώτη μέρα που έβγηκε η κλήρωση, παρόλο που άκουγα να λένε πολλοί συνάδελφοι σε άλλα μέσα ενημέρωσης, η UEFA δεν αλλάζει ημερομηνίες, η UEFA δεν αλλάζει ημέρες. Ό,τι βλέπετε, 21 και 28. Και οι ημερομηνίες άλλαξε, οι έδρες άλλαξε, και Θεσσαλονίκη θα έρθουν να παίξουν και τα δύο ματς Γκόμελ, και 9 η ώρα το βράδυ θα είναι και τα δύο παιχνίδια. Σέντερ φορ πήραμε. Περίμενε. Διόπ. Ναι. Υπέγραψε το προσύμφωνο αυτό που υπογράφουν σήμερα το απόγευμα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη εργομετρικά, για να υπογράψει και το συμβόλαιο συνεργασίας. Ωραία. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Και ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, πρέπει να το δείξει και μέσα στο γήπεδο βέβαια. Νομίζω ότι για αντισάσα είναι ό,τι πρέπει, ο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Άλλος ένα χαφ θα αποκριθεί για τον Άρη μετά τη λύση συμβολέου με τον Εντιαγέ. Ο Άρης έχει ένα όφελος κοντά στο μισό εκατομμύριο. Τι είναι το μισό εκατομμύριο? Είναι η τελευταία δόση συμβολέου του Εντιαγέ, 30 Ιουνίου, που θα λαμβάνε. Δεν ήταν απλήρωτος ο Εντιαγέ, όπως κάποιοι εξυπράγκητες λένε, αλλά είχε να παίρνει την τελευταία δόση του συμβολέου του όντως. 36 ήταν η τελευταία δόση του συμβολέου του. Ναι. Θα τα γλιτώσει αυτά ο Άρης, θα γλιτώσει το πριν εξόδου της Ευρώπης επίσης. Είναι ως αντίτιμο και θα πάρει και κάποια χρήματα από την Αντάλια Σπορ κοντά στα 450 με 500 χιλιάρια. Είναι το συνολικό του κέρδος, χωρίς να βάζω το συμβόλαιο του επόμενου χρόνου που ο Καρυπίδης άναψε ένα πυρσό. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει αρνητική εισήγηση από τον Μπούργος και καταφέρνεις και γλιτώνεις 450 χιλιάρια, 500 τα παίρνεις τώρα και γλιτώνεις και το 800 της επόμενης σεζόν, μόνο πυρσό ανάβεις. Βέβαια. Όσο καλός παίκτης κι αν είναι, όταν δεν τον θέλει ο προπονητής για τον Α ή Β λόγο. Έτσι. Τώρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα καλά. Το όλα καλά θα υπάρξει όταν έρθει αντικαταστάτης. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τον Ντουκουρέ και τον Διόπ. Έχει δύο καλά αμυντικά χαφ στη συγκεκριμένη θέση. Θέλει και τρίτο, θέλει και τέταρτο. Λέω εγώ. Δεν ξέρω αν ο τέταρτος ή ο τρίτος είναι ο Ματίγια. Αυτό είναι σε κρεμότητα πάντα. Αλλά ο Άρης θα φέρει έναν ακόμα χαφ. Όπως όμως είπες και εσύ και λέω και εγώ συνέχεια, το πιο σημαντικό από όλα είναι ο Φορ. Ο Φορ πρέπει να κλείσει μέχρι τις 28 του μήνα, να έρθει μαζί μας πάνω στην Αυστρία, να τρέχει εκεί στα βουνά και στα λαγκάδια και να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με την ομάδα. Αν ο Φορ κλείσει και ο Καμάτσο επίσης που τον περιμένουμε εντός των ημερών να ολοκληρωθεί, ο Άρης είναι καλά για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με την Γκόμελ και θα έχει και το χρόνο να τρέξει και 2-3 άλλες περιπτώσεις, όπως ένα δεύτερο δεξιμπακ, γιατί έχει τον Εμπακατά μόνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ενδεχομένως αριστερό μπακ, να δούμε τι θα γίνει με το Λούμορ, γιατί έχει τον Μπίρσμαν ήδη. Και βέβαια, όπως είπα, αμυντικό χαφ, Καμάτσο ο τρίτος, αμυντικό χαφ ο τέταρτος, Φόρο ο πέμπτος και στόπερ, που επίσης είναι στα υπόψη, για να είναι το backup του Φαμπιάνο και του Μπράμπετς. Έχει δύο μικρούς. Θέλει δηλαδή. Ενέργο, θα λένε 21 Ιουνίου. Ωραία, παιδιά, 22. Σε ένα μήνα παίζει. Ναι, αλλά τους έχει τους 10. Ναι. Τους 10 από τους 11 που θα παίξει. Το φόρ του λείπει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τους 10 από τους 11 τους έχει. Αυτοί που φύγανε δεν θα παίζανε. Ούτε ο Σούγκρι ήταν βασικός, την είχε χάσει τη θέση από τον Εμπακατά. Στη θέση του Γκάνεα ήρθε ο Πίσμαν. Φυσικά θέλουμε φόρ. Εννοείται, αυτός που πρέπει να φωνάξουμε περισσότερο από όλα είναι ο φόρ. Φέρνει και τον Καμάτσο. Άρα έχει κάνει τρεις μεταγραφικές κινήσεις. Γιατί από τους 10 που φύγανε, έτσι, οι 7 δεν παίζαν ποτέ. Και οι τρεις που παίζανε, όποτε παίζανε. Στα play-off, στα τελευταία παιχνίδια, ούτε ο Σάσα έπαιζε, ούτε ο Ντιαγέ έπαιζε, ούτε ο Σούντγκρεν έπαιζε. Και βρήκε, ο Σούντγκρεν έπαιξε και πέταξε τη φανέλα. Και έφυγε. Και βρήκε και καλύτερους, λέει, στις θέσεις. Θεωρητικά. Μέχρι τώρα ο Καρυπίδης, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτό κάνει. Δες το διαχρονικά. Μονίμως. Έφευγε ο Πλατέλας, πέφταμε γιατί έφυγε ο Πλατέλας, έφερε τον Τικινί. Ναι. Έφυγε ο Σιώπης, έφερε τον Σάσα. Έχει φέρει ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο, οι οποίοι πραγματικά βοηθούν την ομάδα και είναι πάρα πολύ καλές περιπτώσεις. Δεν στα στόπερ. Ο Άρης σε σχέση με πέρσι έχει Μπράμπετς
και Φαμπιάνο στα στόπερ. Όμως θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι ο Μπράμπετς όταν πήγε να τον πάρει πέρσι τον Ιούνιο έκανε 1,5 εκατομμύριο, ναι. Τον πήρε 31 Αυγούστου με 350-400 χιλιάρικα. Δεν γίνεται να αλλάξουμε τους όρους της αγοράς επειδή εμείς θέλουμε να παίξουμε 21 Ιουλίου ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν το έχει μόνο ο Άρης αυτό το πρόβλημα και ο ΠΑΟΚ το έχει το πρόβλημα και η ΑΕΚ το έχει το πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός το έχει αυτό το πρόβλημα. Γενικά οι ελληνικές ομάδες το συναντούν αυτό το θέμα και έχουν ζήτημα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι ξέρει ο Άρης να βρίσκει τους παίκτες που του δίνουν τη δυνατότητα να έχει, να καλύπτει τα όποια του κενά. Όλα θα κρυθούν στο γήπεδο βεβαίως. Έτσι. Στο γήπεδο και στο χορτάρι βέβαια, φυσικά. Έτσι. Τα φιλικά θα είπα. Αμβούργο 1 του μηνός, Γάνδη 4 του μηνός, Άρης Λεμεσού 7 του μηνός. Το πρώτο είναι στις 6.30 ώρα Ελλάδος, το δεύτερο στις 4, το τρίτο επίσης στις 6.30 και τα τρία στην Αυστρία. Και το καλό είναι ότι τα δύο δεν χρειάζεται και ταξίδι. Θα έρθουν οι ομάδες Αμβούργο και Γάνδη, θα έρθουν στο Σοχάου που θα βρίσκεται ο Άρης. Πάρα το πολύ τρίτο ωραία. Θα ταξιδέψει ο Άρης. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Σας τα είπα όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Τσαλτίδη για το ρεπορτάζ. Ακούσατε και τις ειδήσεις για τον Άρη, τον ποδοσφαιρικό.